Πάνω από 50 πρόσωπα κοσμούν τη γειτονιά του Λάκου στη φετινή υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με την υπογραφή της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης. 28 φωτογράφοι παρουσιάζουν πορτρέτα από καθημερινούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι faces, πρόσωπα. Είναι μια θεματική που την επιλέξαμε γιατί η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης ασχολείται με το πορτρέτο από την ίδρυσή της το 1964. Έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία με πάρα πολλά βραβεία και θέλαμε να δείξουμε ότι είναι ένα είδος φωτογραφίας που συνεχίζουμε να το δουλεύουμε στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία με νέα ματιά. Τα πορτρέτα, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο σκηνοθετημένα, είναι και σκηνοθετημένα, είναι και ταξιδιωτικά. Οπότε οι φωτογράφοι, οι δημιουργοί είναι φωτογραφίες που είτε σκηνοθετήσανε και βγάλανε εδώ στα στούντιο που έχουν, είτε στο δρόμο, φωτογραφία δρόμου, είτε στα ταξίδια, στο Μαρόκο, στο ιστορικό, οπότε ναι, καλύπτει ένα μεγάλη γκάμα. Για ακόμη μία χρονιά η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης επιστρέφει με επίκαιρα μηνύματα τα οποία παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια των ανθρώπων. Ενώ δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την έκθεση τα πιο χαρακτηριστικά πορτρέτα που παγίωσε αυτή στον κόσμο της φωτογραφίας. Τα πρόσωπα ηλικιωμένων ανθρώπων μπροστά σε μαύρο φόντο. Η επιλογή που έκανε ο κάθε δημιουργός της φωτογραφίας αστήλη. Ναι, δείχνουν όλο αυτό το ας πούμε βαρύ κλίμα που υπάρχει στις μέρες μας. Άρα πραγματεύονται και κοινωνικά θέματα τα πορτρέτα αυτά. Ναι, σαφέστατα. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε άλλα πράγματα, να επικοινωνήσουμε άλλα συναισθήματα. Η φωτογραφία πρέπει να μιλήσει μόνη της. Δεν πρέπει να δώσει εξήγηση και θα πρέπει, είναι ένας διάλογος μεταξύ του δημιουργού και του θεατή. Θα έλεγα στον κάθε ένα που θα έρθει εδώ να δει στα μάτια το κάθε πορτρέτο και να συνομιλήσει μαζί του. Η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας είναι ανοιχτή για το κοινό και οι περαστικοί από την περιοχή του Λάκου μπορούν να την απολαύσουν από κοντά μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού.